Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαμιχάλη. Τι κάνετε? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Στολίσατε στο νοσοκομείο εσείς? Έχετε κονδύλι για να στολίσετε? Ερχόμαστε, υπερχόμαστε πονεμένοι εκεί, να βλέπουμε και κανένα λαμπιόνι. Στο νοσοκομείο στολίζουμε ένα κλινικείο μεταξύ μας. Μεταξύ σας? Εννοώ ότι κάθε κλινική έχει τα στολίδια της, το δέντρο της. Γιατί τα στολίζετε μεταξύ σας? Δώστε εσείς πάλι μια ανάθεση να... Να σας πω κάτι τώρα, επειδή τα ακούσαμε και αυτά. Και συμβαίνουν και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως συμβαίνουν και στο νοσοκομείο. Πραγματικά έχει, κατά τη γνώμη μου, να το θέσω έτσι λίγο, αν το καταλάβουμε, εξοργιστικό ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Νικτοπάτης, με την έννοια του ότι οπουδήποτε μπλέκονται εργολάβοι, οπουδήποτε πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει μια τεχνική υπηρεσία. Δεν έχει προσωπικό, θα, κύριε Παπαμιχάλη. Να πάρει προσωπικό. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να πάρει προσωπικό. Να πάρει προσωπικό. Είναι, και το είπε και μόνος του, γιατί το έθεσε και το ίδιο μου έχουν απαντήσει και στο νοσοκομείο όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ο εργολάβος πρέπει να έχει κέρδος, ότι ο εργολάβος έχει κάποια έξοδα. Οπότε είναι αυτονόητο, και αφού θέλουμε να λειτουργούμε με την κοινή λογική, η κοινή λοιπόν λογική λέει ότι οπουδήποτε εμπλέκεται εργολάβος, ξοδεύονται χρήματα του ελληνικού δημοσίου που θα μπορούσαν να γίνονται εργασίες πολύ φθηνότερα αν υπήρχε τεχνική υπηρεσία σε κάθε ένα από αυτούς τους οργανισμούς. Στις αίρες δεν ζήτησες? Στις αίρες δεν έχω δει τόσες ταμπέλες να αλλάζουν. Έχετε δει τόσες πολλές πινακίδες? Και ξέρετε τι, θα είχε πραγματικά ένα ενδιαφέρον, αν θέλουν να δικαιολογήσουν τη θέση τους, ναι, να μας δώσουν με στοιχεία και αριθμούς πόσες ταμπέλες αλλάχθηκαν και πόσα κολονάκια μπήκαν. Αυτό θα κάνουμε. Θα ζητήσουμε στοιχεία. Με την έννοια του, αν θέλετε να δείτε το δημοσιονομικό κόστος, να δούμε τελικά πραγματικά ποιο ήταν το κόστος των υλικών και ποιο ήταν το κέρδος του εργολάβου. Και τι πληρώνει ο πολίτης των Σερών για να κερδίζουν οι εργολάβοι. Κοιτάτε τώρα, επειδή όλοι μας κυκλοφορούμε λίγο οι πολλοί στους δρόμους, βλέπουμε τις πινακίδες. Τα κολονάκια αυτά, τα πορτοκαλί, τα βλέπουμε. Είναι αλήθεια ότι έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά και μας ενοχλούν λίγο στο παράνομο παρκάρισμα. Είναι αλήθεια. Αλλά 37 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά άμα τόσο θέλει ο εργολάβος, τι να σας πω. Εσείς δεν δώσατε ανάθεση για να σας στολίσουν εκεί, ε? Όχι, θα έρθουμε δηλαδή και θα δούμε ένα νοσοκομείο πάλι έτσι φτωχουριά και ένα δεντράκι κάπου, τέλος πάντων. Ευτυχώς έχετε και τις νοσηλεύτριες εκεί που έχουν ιδιαίτερο γούστο. Και άντε θα δούμε και κάτι στολισμένο αυτό μέχρι εκεί. Θα τα δείτε στολισμένα στο νοσοκομείο και θα δείτε τις κλινικές και μπορεί να είναι και πολύ πιο καλόγουστα και όμορφα, γιατί γίνονται με το μεράκι εργαζομένων που το βγάζουν από τη ψυχή τους, γιατί αφού θα περάσουν και οι ίδιοι και οι ασθενείς τις γιορτινές μέρες μέσα στο χώρο εργασίας, προσπαθούμε να τον κάνουμε λίγο πιο όμορφο και πιο εορταστικό, να το πω έτσι, δεν για τους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Έπρεπε να μπει μια εργολαβία να σας έκανε εκεί, να σας φωταγωγήσει γενικώς. Τώρα εσείς γιατί διαμαρτύρεστε? Διότι εδώ έχω πάρα πολλά έγγραφα δικά σας, είναι αλήθεια, και δεν ξέρω από πού να πιαστώ και θα σας πω τι εννοώ. Κάνετε την ανακοίνωση κάλεσμα. Η πραγματικότητα στο νοσοκομείο Σερών Βαγγέλης Παπαμιχάλης, από το κακό στο χειρότερο μου το πάτε κι εσείς. Και δεν ξέρω τελικά αν έχουμε νοσοκομείο, αν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, κοιτάξτε, αν μπορούμε να βρίσκουμε γιατρούς οι οποίοι θα είναι ξεκούραστοι, έτσι. Θα σας πω, νοσοκομείο έχουμε. Έχουμε. Ωραία. Το νοσοκομείο όμως πρέπει να το φυλάξουμε και να το υπερασπιστούμε. Mm-hmm. Αυτά τα οποία πραγματικά έχουν βγει το τελευταίο διάστημα από το στόμα του Υπουργού για το τι μας περιμένει στη δημόσια υγεία, εμένα προσωπικά με τρομάζουν και θεωρώ ότι θα πρέπει να τρομάζουν και το σύνολο των πολιτών. Τι εννοείται? Εντάξει, καταρχήν, λειτουργεί η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, λες και την εξουσία η Νέα Δημοκρατία την πήρε σήμερα. Σαν να προσπαθούμε πάλι να ξανασκαλίσουμε, δηλαδή από τον Ιούλιο δεν έχει προχωρήσει τίποτα στο Υπουργείο Υγείας. Ακόμα και προκηρύξεις οι οποίες είχαν προαναγγελθεί ότι θα γίνουν προκηρύξεις, έχουν μεταφερθεί όλες για το 2024. Περιμένετε, κύριε Παπαμιχάλη μου, κι εσείς. Μάιο είχαμε εκλογές. Μετά μας ήρθαν τα αυτοδιοικητικά. Από το 19 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Προσπαθούσαμε και να συνέλθουμε μέσα... να... Και θα σας θυμίσω συνεφέρουμε ότι... τα οικονομικά θα μας Θα σας θυμίσω ότι στο χώρο της υγείας από το 19 μέχρι σήμερα είχαμε και την πανδημία COVID. Που θεωρητικά αντί να είχε ενισχυμένα τα νοσοκομεία, τα έχει οδηγήσει σε κατάρρευση. Είμαστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε κατάρρευση και αυτό είναι και η διαπίστωση και του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, όχι δικιά μας. Ωραία. Και τι κάνει το Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, τι ενημέρωση έχετε? Το Υπουργείο Υγείας, τα πράγματα που κάνει. Να σας πω τώρα, ειλικρινά, κάθε μέρα διαβάζουμε πράγματα και είναι αυτό που θέλεις να πάρεις φόρα και ή να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο ή να χτυπάς άλλους. Εγώ ξέρω ότι θα κάνουμε 20.000 προσλήψεις.
10.000 προσλήψεις. 10.000 ήτανε. Η πρόβλεψη η οποία υπάρχει και για προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι 10.000 τη τετραετία. Ωραία. Εκ των οποίων οι 6.500 θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Ναι. Το 2024. Και οι υπόλοιπες λοιπόν 3.500 θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία χρόνια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τα υπόλοιπα τρία χρόνια. Οι 6.500 λοιπόν προσλήψεις οι οποίες έχουν προαναγγελθεί ότι θα γίνουν το 2024 δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε αυτά που έχουν προκύψει από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπολογίζεται ότι λείπει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι. Όχι με δικά μας μόνο στοιχεία και του Υπουργείου στοιχεία. Εντάξει. Λείπουν 30.000 εργαζόμενοι. Τι μας λένε λοιπόν, θα προκηρυχτούν 6.500 θέσεις μέσα στο 2024, που προφανώς θα έρθουν να κρατήσουν σε ισορροπία το σύστημα, γιατί αυτό φαίνεται, και μέσα στα επόμενα χρόνια, δηλαδή το 2025, το 2026 και το 2027, θα έχουμε από 1.150 βγαίνει κάθε χρόνο. Αυτό βγαίνει. Δηλαδή, όχι οι συνταξιοδοτήσεις δεν θα μπορούν να καλυφθούν. Κάθε χρονιά θα κοιτάμε πόσοι λιγότεροι μείναμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα. Συγγνώμη, εσείς γιατί βιάζεστε να συνταξιοδοτηθείτε? Γιατί δεν μένουν οι γιατροί στις θέσεις τους και θέλουν να βγουν σε σύνταξη? Δεν συνταξιοδοτούνται, παρετούνται. Έχουμε ναι, γιατί παρετήστε εσείς. Γιατί οι συνθήκες, εργασίας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τραγικές. Γιατί η μισθή σε σχέση με το τι μπορεί να πληρωθεί ένας γιατρός, όχι μόνο. Δεν σας βάζω με το μέσο όρο το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κόστος ζωής στην το Ελλάδα, οποίο υπάρχει Ελλάδα, και τα λοιπά. Έξω και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρός ο μισθός σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε ένας να βγάζει πολύ πιο εύκολα πιθανόν στον ιδιωτικό τομέα. Και το πιο βασικό, πέρα από τις συνθήκες εργασίας, κατά τη γνώμη μου, και είναι και αυτό που μπαίνει και από την Ομοσπονδία στα πλαίσια διεκδίκησης της απεργίας που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, είναι ότι δεν έχεις τη δυνατότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να εξελιχθείς. Να εξελιχθείς επιστημονικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία, είναι ένα συνεχές τρέξιμο, μια συνεχής κατάθεση ψυχής και δύναμης για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται. Και αυτό το πράγμα σε κρατάει πάρα πολύ. Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα? Το ωράριο των γιατρών θεωρητικά είναι 7ωρο πενθήμερο. 8 με 7 ώρο πενθήμερο. Άρα 2 μέρες κάθεστε τη βδομάδα. Όχι, δεν βγαίνει έτσι. Γιατί έχουμε και τις εφημερίες. Τώρα εμείς έχουμε τις εφημερίες. Πενθήμερο μου λέτε. Αυτό είναι το πρωινό καθημερινό ωράριο. Θεωρείτε λοιπόν το πρωινό μας ωράριο. Πόσες εφημερίες κάνετε το μήνα? Εξαρτάται σε ποια ειδικότητα είσαι. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, κάνω 8 εφημερίες. Γιατί κάνετε 8, κύριε Παπαμιχάλη μου? Γιατί είμαστε 4 ειδικοί γιατροί που πρέπει να καλύπτουμε κάθε μέρα να υπάρχει κάποιος εφημερίδα. Άρα πρέπει να πάρετε κι άλλους για να μην κάνετε 8. Οι κανονικές εφημερίες πόσες πρέπει να είναι? Με βάση τον νόμο ο οποίος υπάρχει, όχι τον νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι σε αναστολή, αυτό που μιλάει για 48ωρο εργασίας με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόν τον αφήνουμε λίγο στην άκρη, γιατί παίρνει κάθε χρόνο αναστολή. Μέχρι να γίνουν προσλήψεις. Με βάση τον προηγούμενο νόμο, το πλαφόν το οποίο υπάρχει για τη δική μας εργασία είναι σαν εφημερίες το μήνα, περίπου, τώρα να μην σας μπερδεύω με λεπτομέρειες, είναι περίπου στις 5,5 εφημερίες, να το βάλω. 6 εφημερίες. 6 δηλαδή. Εφημερίες να τις βάλω. Άρα κάνετε 2 παραπάνω. Ναι, και υπάρχουν και ειδικότητες που κάνουν και πολύ παραπάνω. Δηλαδή οι γιατροί στην Δεν έχει άλλες μέρες, κύριε Παπαμιχάλη, μου μήνας. 30 οι γιατροί έχει ο οι οποίοι υπηρετούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, επειδή έχουν αναλάβει και το κομμάτι των διακομιδών διασωληνωμένων περιστατικών λόγω της ειδικότητάς τους, κάνουν, μπορεί να είναι στο πρόγραμμα εφημεριών, κάνουν, να μην σας τα λέω έτσι, 10 ενεργείες και 5 τιμότητες. Δεν βγαίνει ο μήνας, έτσι όπως μου τα λέτε. Βγαίνει να είσαι συνεχώς στο νοσοκομείο. 10 ενεργές εφημερίες σημαίνει ότι δουλεύω μια μέρα και κάθομαι την επόμενη έτσι πάει. Αυτή είναι η ζωή μας. Τώρα μείνει η ζωή του εργαζόμενου μέσα στο νοσοκομείο είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλύτερες οι συνθήκες. Άρα τι κάνετε τώρα, δεν κατάλαβα. Όλοι έχετε ένα δωμάτιο στο νοσοκομείο και κοιμάστε εκεί. Τη μία μέρα θα είσαι στο νοσοκομείο, θα κοιμάσαι εκεί, την άλλη μέρα θα είσαι στο σπίτι σου για να ξεκουραστείς να ξαναπάς στο νοσοκομείο. Ναι. Ποιος θέλει να παρέμβει, πείτε μου λίγο. Ο κύριος Χατζηχρήστου. Ναι. Συνάδελφός σας ήταν στο νοσοκομείο, συνταξιοδοτήθηκε. Καλό μεσημέρι. Γιατρές, σας ακούμε. Είναι ο γιατρός, ο κύριος Χατζηχρήστου, στη γραμμή. Ναι. Συνεχίστε. Συγγνώμη, κύριε Παπαμιχάλη μου.
Αυτό και ξέρετε, πέρα από τις προσλήψεις τις οποίες αναφέρει το Υπουργείο, θα σας πω, ας πούμε, γι' αυτό λέω ότι εξοργιζόμαστε. Σήμερα βγήκε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, σε μια ανακοίνωση που έβγαλε ο Υπουργός. Υπάρχει ανακοίνωση, θα το δείτε σαν δελτίο τύπου και στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας. Ότι. Και λέει ότι δίνουν 275 θέσεις, τις οποίες έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ότι θα τις πάρουν από αυτές τις 1.500 γιατρών που λένε για το επόμενο διάστημα. Για να κάνουν επίκουρους καθηγητές στα πανεπιστήμια, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν το brain drain. Περιμένετε λίγο γιατί δεν κατάλαβα. Θα πάρουμε από τους γιατρούς που ήταν να προσλάβουμε στα νοσοκομεία για να τους βάλουμε στα πανεπιστήμια αυτό το brain drain. Τι είναι πάλι τώρα? Το brain drain είναι το επιστημονικό προσωπικό που πάει στο εξωτερικό, οπότε να τους επαναφέρουμε πίσω. Και ποιο θεωρεί κίνητρο λοιπόν το Υπουργείο Υγείας? Ότι αντί να τους κάνει να προκηρύξει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να βελτιώσει τους μισθούς, να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, να μπορούν τα νοσοκομεία να παρέχουν και επιστημονικά και ιατρικά πολύ καλύτερα υπηρεσίες, θεωρεί λοιπόν ότι είναι κίνητρο να τους κάνει πανεπιστημιακούς. Δηλαδή, άμα τους κάνει πανεπιστημιακούς, και ξέρετε, θα να είναι σας πω στο κάτι, νοσοκομείο. Αν δείτε αυτό και το δείτε και σε συνδυασμό με ένα άλλο δελτίο τύπου που έχει βγάλει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο τι λέει, για να ότι δεν το έχει κάνει νόμο ακόμα, αλλά το έχει βγάλει σαν δελτίο τύπου, έτσι. Ότι για να επαναπατριστούν γιατροί, παθολόγοι και γενικοί γιατροί από την Αγγλία, Έλληνες, έτσι, από την Αγγλία και την Κύπρο, θα έρχονται να δουλεύουν στην Ελλάδα με 150.000 ευρώ το χρόνο. Τι? Την ίδια ώρα που ο γιατρός που του βγαίνει το λάδι μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αμείβεται όχι με το 1 τρίτο. Τι λέτε, κύριε Παπαμιχάλη, ποιοι θα έρθουν να δουλεύουν? Δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας είναι αυτό. Αυτό που σας λέω. Ότι θα έρθει ο γιατρός που έφυγε στην Αγγλία και έχει τακτοποιηθεί εκεί και να δουλεύει στην Ελλάδα με 150.000. Θα δουλεύει στην Ελλάδα με 150.000 ευρώ το χρόνο και με φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα 150.000 ευρώ το χρόνο, τι λοιπόν, λέτε, αν τα βάλετε ότι έρχονται 10 γιατροί, είναι το σύνολο των γιατρών το οποίο ζητάμε εμείς να προσληφθεί στο νοσοκομείο Σερών. Αντί λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να δώσει τα χρήματα για να κάνει προκηρύξεις, να μπουν γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μπει προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να βρίσκει ο Κοσμάκης την υγειά του στο Δημόσιο Σύστημα κάτι Υγείας. Κάτι άλλο εννοεί ο Υπουργός. Αποκλείεται να εννοεί αυτό. Θα σας πω, να σας πω και κάτι άλλο. Βάλτε μια ανατελεία για να μην έχουμε τον κύριο Χατζηχρήστη στη γραμμή. Γιατρές, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, τον συνδικαλιστή. Λοιπόν, εμείς οι παλιοί, οι πρώτοι που μπήκαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξέρουμε καλά το τι συμβαίνει και τι γίνεται. Θα αρχίσουμε με μια ευχάριστη, συγγνώμη, είδηση. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Βαγγέλης και πρέπει να το ξέρει, ότι επιτέλους θα έρθει γαστρεντερολόγος στο νοσοκομείο. Ισχύει ή δεν ισχύει? Ισχύει, ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, άρα κάτι αρχίζει να γίνεται. Δηλαδή τι λέμε τώρα, δόξα τω Θεώ, βοήθα Παναγιά αμέσως μετά. Μετά από 13 χρόνια, κυρία Βαραίτη, κάτι γίνεται. Είχε έρθει ένας γαστρεντερολόγος που έφυγε λοιπόν. ο γιατρός αυτός, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είχε, ναι, είχε έρθει και καλυφθεί η θέση και... Ναι, ωραία. Ήταν μια άλλη περίπτωση εκείνη. Άντε, καλώς να έρθει λοιπόν αυτός, μπας και λοιπόν, γιατροπορευτούμε. Ναι, ναι. Παρακάτω. Δεύτερον, μια ερώτηση στο Βαγγέλη και θα συνεχίσω λίγο. Έξω από το νοσοκομείο προχθές που ήρθα, είδα ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο. Τι δουλειά έχει αυτό το ιδιωτικό ασθενοφόρο? Γιατί κύριε, ένα λεπτό, γιατρέ μου, δεν μου χαλάσετε εμένα τη δουλειά. Ένα λεπτό. Κάπως πρέπει να πηγαίνουμε εκεί. Άμα μας κόψετε και τα ιδιωτικά, πώς θα πηγαίνουμε ποδαράτη? Α, τρελαθούμε τώρα. Γιατί αναφερθήκατε για τους εργολάβους, γι' αυτό λέω. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Μη μας καλάτε τις δουλειές. Εγώ αυτά ακούω του Βαγγέλη, τα ξέρω. Δυστυχώς ένα μέρος της ευθύνης έχουν και οι διοικήσεις στο νοσοκομείο, οι οποίες είναι φοιτευτές, από τον διοικητή του εκάστοτε νοσοκομείου μέχρι και αυτών της περιφέρειας. Δεν μας λέτε κάτι καινούργιο. Ναι. Ναι, και κάτι ακόμα που ίσως δεν το ξέρετε. Το ξέρετε ότι τα κέντρα υγείας διοικούνται από την περιφέρεια? Ναι. Τι εννοείται από την περιφέρεια? Από την Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη. Έχουμε τους διευθυντές στα κέντρα υγείας, ναι. Ναι, εντάξει, έγινε τους διευθυντές και τελειώνει η ιστορία. Ο ανάλογος λοιπόν, τομέας. Δεν ξέρω αν αυτά που λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης, αν έχουν κλείσει ένα ραντεβού με τον Υπουργό να τον δούνε κάτω. Έχετε κλείσει? Εσείς οι γιατροί? Όχι, όχι. Όχι. Γιατί? Έχει κάνει... Συναντιέται η Ομοσπονδία. Εμείς όχι, με συγχωρείς Βαγγέλη, η Ομοσπονδία είναι η παρατρεχάμενη των εκάστοτε υπουργών. Α, τι εννοείται, να πάει ο κύριος Παπαμιχάλης? Να κάτω. Πάει ο κύριος Παπαμιχάλης με το σύλλογο, με δύο άλλους δύο γιατρούς, ναι, να έχουν μαζί τους τα στατιστικά στοιχεία του νοσοκομείου και να τα παραδώσουν. Από το να πηγαίνουν τρεις νοματέοι, το να λέει τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ορισμένα πράγματα δεν είναι σωστό. Ωραία.
Να το κλείσουμε και αυτό το ραντεβού. Σας να ευχαριστώ. Κλείσετε ένα ραντεβού με τον Υπουργό και να του πείτε, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η κατάσταση του νοσοκομείου, αυτή είναι η κατάσταση στο κέντρο υγείας των Σερών, που έχει, δηλαδή, έχει μία γενική ιατρική που για να πας να γράψεις φάρμακα περιμένεις, να ξέρει και ο Υπουργός. Γιατί ο Υπουργός δεν ενημερώνεται ως συνήθως οι Υπουργοί. Να πάνε κάτω στην Αθήνα. Εντάξει τώρα, γιατρέ μου. Ενημερώνεται ο Υπουργός. Εντάξει, τα ξέρουμε τώρα. Δεν ενημερώνεται. Δηλαδή, εντάξει, νομίζει ότι το νοσοκομείο των Σερών λειτουργεί άρτια και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό μου λέει. Ναι, αυτό λέω. Να πάει ο Βαγγέλης να τα πει αυτά κάτω. Ναι. Ευχαριστώ, εντάξει, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα, αυτός η ιδέα, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και κακή. Και από την άλλη, αντί να πάτε τρεις νοματέοι κάτω, για οικονομία σε έρθει ο ένας επάνω. Θα σας πω λίγο καταρχήν. Μέχρι στιγμής ο μόνος τρόπος ο οποίος νοσοκομεία έχουν καταφέρει και το καταφέρανε και πρόσφατα, έτσι. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Ο μόνος τρόπος που καταφέρανε νοσοκομεία επαρχιακά να κερδίσουν προσλήψεις και ότι θα βγουν προκηρύξεις είναι στα νοσοκομεία της Κρήτης και το Βενιζέλιο και το νοσοκομείο της Σιτίας, που έγινε μετά από κινητοποίηση του συνόλου του λαού της περιοχής και βγήκε και αναγκάστηκε ο Υπουργός, αναγκάστηκε, σύρθηκε ουσιαστικά να πει ότι θα βγουν, έβγαλε έναν αριθμό ότι την επόμενο διάστημα προκηρύσσονται θέσεις, ενώ όταν συζητούσαμε ότι αυτά τα νοσοκομεία θα τα κλείσουμε γιατί είναι σε κοντινές αποστάσεις. Έβγε στους κριτικούς. Και είναι ο μόνος τρόπος. Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα το τι έχει αναφέρει ο Υπουργός για να καταλάβετε, γι' αυτό σας λέω ότι λίγο μας τρομάζει. Τι είπε σε συνέντευξή του στις 7.11 του. Δύο γραμμές είναι. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν νοσοκομεία στην περιφέρεια, τα περισσότερα νοσοκομεία είναι καινούρια, τα νομαρχιακά νοσοκομεία, αλλά δεν έχουν πολλούς ασθενείς. Η μεγάλη συγκέντρωση ασθενών γίνεται στα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στα μεγάλα νοσοκομεία, τα άξια νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας και σε κάποια μεγάλα νομαρχιακά. Ουσιαστικά λοιπόν ο Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης θα από αυτά. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ότι δεν έχουμε ασθενείς στο νοσοκομείο. Ότι δεν υπάρχουν ασθενείς σε νοσοκομεία της περιφέρειας. Και βάζει λοιπόν σαν βασικό κριτήριο για τα νοσοκομεία, για το ποια θεωρείται ότι αυτά που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση, ποια είναι η πληρότητά τους, η πληθυσμιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νομός στον οποίο ανήκουν τα νοσοκομεία. Δεν δηλαδή, έχουμε εμείς πληρότητα. Και βάζει λοιπόν το δικό μου νου στο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί στον Υπουργό Υγείας και θα έπρεπε να τεθεί από το σύνολο να μην πω τώρα των κατοίκων του νομού Σερών, έστω των εκλεγμένων από το νομό Σερών. Κάτοικοι των Σερών, που είναι 70.000 στην πόλη και 150 σε όλο το νομό, ανήκουν στην κατηγορία των παρατρεχάμενων, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν ένα άξιο νοσοκομείο, όχι, δεν θεωρείται κύριε, άξιο το νοσοκομείο τους και στελεχωμένο. Δεν εννοούσε εμάς. Είναι αδύνατο να εννοεί. Ποιον καταρχάς εννοεί. Είμαστε ένας τεράστιος νομός, ένα και μόνο νοσοκομείο, και αν μου πείτε κι εσείς ότι δεν έχουμε πληρότητα. Κοιτάξτε στενό, να δείτε. Τι να πω. Ένα νοσοκομείο έχει και Δράμα. Ένα νοσοκομείο έχει και Ξάνθη. Και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις παθολογικές τους κλινικές. Τι μας είπε γι' αυτό ο Υπουργός Υγείας? Το λύνουμε, λέει, και αυτό το πρόβλημα. Πώς το λύνουμε το πρόβλημα? Με μετακινήσεις. Μετακινούμε γιατρούς από άλλα νοσοκομεία και μετακινούμε και κάποιους στρατιωτικούς γιατρούς. Τι έγινε λοιπόν με τις μετακινήσεις? Να σας πω τι έγινε με τις μετακινήσεις. Παρετήθηκαν οι παθολόγοι από τη Ξάνθη, παρετήθηκε παθολόγος από το νοσοκομείο Σερών, θα παρατηθεί παθολόγος από τη Δράμα και θα ψάχνουν τους παθολόγους. Αυτό κάνει το Υπουργείο Υγείας. Παρετήθηκε παθολόγος από εμάς. Ποιος παθολόγος παρετήθηκε? Είχαμε εμείς εδώ παρέτηση παθολόγου? Τις επόμενες μέρες βγαίνει από το Υπουργείο Υγείας η απόλυση. Τι λέτε τώρα? Γιατί του ζητούσαν να πάει να υπηρετήσει αλλού, να Ο λόγος λοιπόν που ξεκίνησε είχε να κάνει, όχι ότι ζητήσαν από την ίδια, ο λόγος λοιπόν που είναι οι μετακινήσεις οι οποίες υπήρχαν στο νοσοκομείο της Δράμας, γίνανε παραστάσεις από τους παθολόγους για αυτή την ιστορία, η αντιμετώπιση η οποία υπήρχε από την διοίκηση και όχι μόνο από την διοίκηση είναι ότι ουσιαστικά εντάξει, εσείς δεν δουλεύετε και πάρα πολύ όπως οι υπόλοιποι, άλλοι είναι χειρότερα από εσάς. Οπότε θα έχουμε μετακινήσεις. Διαβάζοντας λοιπόν και τα υπόλοιπα από το Υπουργείο Υγείας ότι ναι, τα καλύπτουμε τα κενά με τις μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μέλλον το οποίο έχει ένας γιατρός μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα βαλιτσάκι στο χέρι και να κάνει βόλτες. Βγήκε προχθές
δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, ένα ρεπορτάζ για τους μετακινούμενους γιατρούς και έλεγε ένας καημένος αναισθησιολόγος που τον στέλνανε μία μέρα να κάνει εφημερία στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και την άλλη μέρα τον στέλνανε σε ένα άλλο νησί να κάνει εφημερία. Μα είναι ζωή αυτή που δίνουν σε έναν εργαζόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θεωρούν ότι θα υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος που θα βάλει τα χαρτιά του για να πάει να δουλέψει με αυτούς τους όρους. Πού ζούμε? Αυτός είναι μεσαίωνας. Αυτό είναι εργασιακός μεσαίωνας και δημιουργεί πρόβλημα και στις παροχές. Αυτοί που θα έρθουν από την Αγγλία με τα 150 χιλιάρικα το χρόνο και που θα γίνουν και πανεπιστημιακοί, πού θα υπηρετήσουν? Δηλαδή θα περιμένουμε κάποιον από αυτούς εδώ, στις ΣΕΡΕΣ? Θα σας πω κάτι. Το συγκεκριμένο δελτίο τύπου έχει και άλλα ωραία πράγματα μέσα. Όχι, πείτε μου πρώτα αν θα έρθει κανένας από αυτούς τους πανεπιστημιακούς. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι πανεπιστημιακός. Άμα είναι να τους φέρουμε στην Ελλάδα, να σας πω κάτι, επειδή ειλικρινά και δεν θα μιλήσω μόνο από τη δική μου πλευρά, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με συναδέλφους. Ειλικρινά, το συγκεκριμένο δελτίο τύπου όχι μας προσβάλλει ως εργαζόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω ότι βγαίνει εμέσως από το Υπουργείο ότι εσείς που δουλεύετε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και θα το πω όπως το σκέφτομαι, είστε πλεμπαίοι, εντάξει, και θα φέρουμε τους καλούς που είναι από το εξωτερικό να έρθουν να δουλέψουν εδώ με πολλά λεφτά. Το λέει εμέσως. Δηλαδή, δεν έρχονται ως καλοί, απλά ως γιατροί που πήραν το όνοματιό τους και φύγανε και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή εμείς που μείναμε μέσα είμαστε. Εσείς είστε κορόιδα. Εμείς είμαστε κορόιδα. Κορόιδα είστε. Και περιμένουν δηλαδή από ένα. Θα σας πω κι άλλο παράδειγμα. Υπάρχει επικουρική γιατρός παθολόγος στο νοσοκομείο Σερών. Τώρα παίζει να προκηρυχτούν δύο θέσεις παθολόγων. Η οποία. Πείτε μου εσείς γιατί να πάρει θέση, κοπέλα θέλει να μείνει, αλλά γιατί να πάρει θέση και να δουλεύει με τα 1.400 ευρώ που είναι ο μισθός του επιμελητή Β και να μην φύγει δύο μήνες στην Κύπρο και να γυρίσει μετά επαναπατριζόμενη και να πάρει τα 150.000 ευρώ. Για πείτε μου εσείς αν θεωρείτε ότι είναι λογικό αυτό που βγάζει το Υπουργείο Υγείας. Και να σας πω και άλλο παράδειγμα από το δελτίο τύπου. Για να κάνουν ειδικευόμενη ειδικότητα παθολογίας, αναφέρει μέσα ότι προϋπολογίζουν να τους δώσουν 30.000 ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο για να κάνει κάποιος ειδικότητα παθολογίας. Θα φτάσουμε λοιπόν στο σημείο που ειδικευόμενος. Δεν έχουμε παθολόγους γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Όχι, θα σας πω για ποιο. Να τελειώσω λίγο αυτή η πρόταση και θα σας πω και το λόγο. Που ο ειδικευόμενος παθολόγος θα παίρνει περισσότερα χρήματα από το διευθυντή του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε. Αυτά είναι το μυαλό του Υπουργείου Υγείας. Αλλά δεν είναι έτσι το μυαλό του Υπουργείου Υγείας. Γιατί τα δίνουν τα 30, πείτε μου όμως. Ο λόγος λοιπόν που έχει βγει αυτό το δελτίο τύπου είναι γιατί θέλουν να στελεχώσουν και είναι βασική προϋπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θέλουν να στελεχώσουν και να προχωρήσει το ζήτημα του οικογενειακού γιατρού, του προσωπικού γιατρού, βάλτε το όπως θέλετε, γιατί μέσα στις βασικές προϋποθέσεις με ανάκαμψης είναι το gatekeeping. Είναι δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν προσωπικοί γιατροί, οι οποίοι θα βάζουν φραγμό στο ποιος θα κάνει πόσες εξετάσεις, αν θα πάει σε επιπλέον ειδικότητες και το τι κόστος θα έχει ο κάθε ένας από εμάς στο κομμάτι της υγείας. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που προσπαθούν να πετύχουν και προσπαθούν να το κάνουν με κάθε τρόπο. Και θα σας φέρω κι άλλο ένα παράδειγμα που θα αφορά και τις ΣΕΡΕΣ. Καταργούν θεωρητικά, αναφέρεται στο δελτίο τύπου, τον αγροτικό γιατρό, όπως τον ξέρετε στα χωριά, που είναι μόλις έχουμε τελειώσει από το πανεπιστήμιο, που πάμε και κάνουμε το αγροτικό μας. Αυτούς λοιπόν τους αγροτικούς γιατρούς θα τους ονομάσουν προσωπικούς γιατρούς, οικογενειακούς γιατρούς. Άρα, κάποιοι πολίτες θα έχουν έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα είναι ένας ειδικός γιατρός παθολόγος, κάποιοι άλλοι θα έχουν έναν άλλον ειδικό γιατρό που θα είναι γενικός γιατρός, και κάποιοι άλλοι, που μάλλον θα είναι αυτοί που είναι σε χωριά, σε περιφέρειες ή οτιδήποτε, θα έχουν έναν γιατρό ο οποίος έχει τελειώσει από το πανεπιστήμιο, δεν έχει ειδικότητα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι δελτίο τύπου. Ναι, ελπίζουμε. Αλλά οι αγροτικοί περιβόητοι γιατροί πάνε για να γράφουν τα φάρμακα στα χωριά και να φεύγουν. Δεν κάθονται εκεί να εξετάσουν, γιατί δεν προλαβαίνουν. Το θέμα του αγροτικού γιατρού είναι ένα θεσμό ο οποίο έχει γίνει από τη Χούντα. Και αυτό που ζητάμε χρόνια είναι να καταργηθεί και να μπουν ειδικοί γιατροί, να προσληφθούν ειδικοί γιατροί, να βρίσκονται στα ειδικοί γενικοί γιατροί, τέλος πάντων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι και στα χωριά. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις και να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κύριε Παπαμιχάλη, γιατί δεν καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις, γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Προφανώς δεν μπορούμε. Πρέπει εκ των ενόντων να τακτοποιηθείτε. Γιατί άμα η προτεραιότητά μας είναι να σπαταλάμε χρήματα γύρω-γύρω, προφανώς το να κάνουμε προσλήψεις δεν χρειάζεται να προκάνουμε προσλήψεις. Κύριε Παπαμιχάλη, το καταλαβαίνετε κι εσείς ως επιστήμονας. Ένας ο οποίος έχει πάρει το ονοματιόν του και έχει πάρει στην Αγγλία και έχει τακτοποιήσει εκεί τη ζωή του,
γιατί και εκεί η δουλειά δεν είναι εύκολη, δεν θα γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Μακάρι που να του δίνετε και τα διπλά και τριπλά. Ακούστε, δεν να θα σας γυρίσει πω, πίσω με τις 150.000. Και το βασικό ζήτημα είναι να μην φύγει. Το θέμα είναι να μην φύγει. Υπάρχουν ακριβώς. Λοιπόν. Άπαξ και έφυγε, δεν ξαναγυρνάει πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι γιατροί και πολλοί ειδικευόμενοι οι οποίοι έρχονται, τους βλέπουμε και εμείς γιατί τους έχουμε μέσα στο νοσοκομείο και τους βλέπουμε. Οι οποίοι είναι άνθρωποι που ξαφνικά ξυπνήσαν ένα πρωί και λένε ρε, εσύ τι ωραία να φύγουμε από αυτή τη χώρα δεν γιατί δεν μας αρέσει και είναι πολύ πιο όμορφη η Ελβετία που έχει τα χιόνια και τα σαλέ. Λες και. Ο γιατρός του σαλέ. Ναι. Δεν είναι εύκολα και εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αποφασίζουν να φύγουν στο εξωτερικό γιατί θεωρούν συνθήκες οι οποίες εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία είναι συνθήκες άθλιες και το μέλλον τους στο επιστημονικό είναι, δεν βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, αλλά βρίσκεται σε άλλες χώρες. Ναι, γιατί και εκεί που πάνε αίμα φτύνουνε, απλά αίμα τουλάχιστον αμείβονται ανθρώπινα και δεν. Και βιώνουν και μια συμπεριφορά καλύτερη. Αυτό, αυτό. Ωραία. Βλέπετε φως μπροστά σας τώρα, γιατί μου λέτε, θα πάρουν από αυτούς που θα προσλάβουν να τους κάνουν πανεπιστημιακούς. Και σας ξαναρωτάω. Κάποιος από αυτούς τους πανεπιστημιακούς που θα κάνουμε θα έρθουν στις ΣΕΡΕΣ ή θα πάνε όλοι Θεσσαλονίκη, Αθήνα και πάλι εμείς ορφανοί. Το μόνο φως που βλέπουμε είναι το φως από αυτό που σας είπα πριν, από περιοχές οι οποίες κινητοποιήθηκαν και καταφέραν και υπερασπιστήκαν το νοσοκομείο τους, έστω και στο βαθμό που το υπερασπιστήκαν. Ναι, αλλά οι κριτοί το έκανε, εμείς δεν το κάνουμε. Καταλάβατε, εσείς όταν λοιπόν κινητοποιήσετε είστε συγκεκριμένοι. Δεν είμαστε εμείς, είμαστε όλοι, έτσι. Δηλαδή αυτό όταν κινητοποιήσετε εσείς οι γιατροί, όταν μόνοι γίνεται, σας είστε, που δεν είστε και όλοι. Όταν γίνεται κινητοποίηση λοιπόν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για το νοσοκομείο Σερών, είναι κάτι που πρέπει ο καθένα μας να το κοιτάει με τον εαυτό του και να συμμετέχει σε αυτές τις κινητοποίησεις. Τώρα κύριε Παπαμιχάλη, ξεχάσατε την τελευταία κινητοποίηση που είχατε μπροστά στο δικητήριο που ήσασταν οι γνωστοί, άγνωστοι και που ουσιαστικά περιμέναμε όλοι μας να γίνει ο κακός χαμός και δεν έδωσε κανείς το παρόν από τους πολίτες. Λοιπόν, μάλλον θα σας δώσουμε και καινούργια ευκαιρία σε αυτό. Α, θα κάνετε πάλι τέτοια συγκέντρωση. Θα περιμένουμε λίγο αύριο, επειδή έχει και η συνέλευση το Σωματείο Εργαζομένων, να πάρει και αυτό τις αποφάσεις του. Και το πιθανότερο είναι στις 29 του μήνα που υπάρχει η πρώτη μέρα απεργίας της Ομοσπονδίας και είναι για κινητοποιήσεις της πόλης, να, αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, να προχωρήσουμε σε μια κινητοποίηση στις ΣΕΡΕΣ. Δεν ξέρω τώρα τον τόπο και τον χρόνο θα καλά, τον καθορίσουμε. Και σήμερα δείτε, πάλι γνωστοί άγνωστοι ήτανε, μη φανταστείτε, δηλαδή και το φορολογικό. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα δεν λύνονται με ανάθεση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι, κάναμε ένα διοικητικό συμβούλιο σε ένα σωματείο και θα πάει το σωματείο να μας λύσει τα προβλήματα. Το σωματείο μπορεί να είναι μπροστά, να προσπαθήσει να έρθει σε επαφές, να κάνει διεκδικήσεις, να οργανώσει, να πάει να είναι αυτό που θα δείξει τη μούρη του, συγγνώμη να το πω έτσι, και θα συγκρουστεί με κάποιον. Αλλά η δύναμη η οποία υπάρχει στα σωματεία είναι να κοιτάς πίσω σου και να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κινητοποιείται. Αν κοιτάς πίσω σου και βλέπεις την πλάτη σου, είναι πρόβλημα. Δεν έχεις δύναμη στη διεκδίκησή σου, δεν έχεις δυνατότητα να πετύχεις πράγματα. Σωστά. Αν θέλουμε λοιπόν σε αυτήν την πόλη να έχουμε ένα νοσοκομείο που θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται χωρίς αναμονές, χωρίς να χρειάζεται να μας βγαίνει το λάδι για να κλείσουμε ένα ραντεβού, χωρίς να χρειάζεται το 2023 να συζητάμε πότε θα γίνει το χειρουργείο μας, αν το χειρουργείο μας θα γίνει με αναισθησιολόγο, ποιο χειρουργείο μπορούμε να κάνουμε χωρίς αναισθησιολόγο ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν τα πράγματα μας οδηγούν στον 19ο αιώνα. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουμε όλοι μας και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε πραγματικά το νοσοκομείο που πρέπει να έχουμε στον νομό Σερών. Γιατί η άλλη κατεύθυνση είναι να οδηγηθούμε να έχουμε ένα νοσοκομείο που θα μας καλύπτει τα επίγοντα και κυρίως να είναι διακομιστικό κέντρο προς νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που μπορεί να έχουν περισσότερες. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάλι έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα. Πέντε χρόνια φροντιστήρια κορυφή. 35 χρόνια μας εμπιστεύεστε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Τα παιδιά σας. Φροντιστήρια κορυφή. 35 χρόνια είμαστε πρώτοι σε επιτυχίες, πρώτοι σε συμμετοχή μαθητών. Κυριαρχούμε στην κορυφή. Σας ευχαριστούμε. Μια μέρα θα φτάσει πολύ ψηλά.
Μέχρι τότε έχει σύμμαχο ανάπτυξης τα Cri-Cri Grow. Τα θρεπτικά και νόστιμα γευματάκια με γεύση αλεσμένα δημητριακά ή μπανάνα μήλο από 100% ελληνικό γάλα ημέρας. Κάθισμα εργασίας Άξιον από το Δρομέα. Γεννημένος στην Ελλάδα για να κερδίζει παντού. Πρωτοποριακός σχεδιασμός, εξελιγμένη εργονομία, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 5 χρόνια εγγύηση. Καθίσματα εργασίας Δρομέας. Για κορυφαία ποιότητα λάβετε θέσεις. Νοέμβριος. Μήνας προώθησης σεραϊκών προϊόντων και γευστικών δοκιμών. Στα Supermarket Kansas για αυτή την εβδομάδα θα βρείτε όλα τα σεραϊκά χοιρινά κρέατα 1,5 ευρώ φθηνότερα. Σεραϊκή φέτα τα καλά βουνά μόνο 11,48 το κιλό. Σεραϊκές σαλάτες αληφές χύμα 30% πιο φθηνά. Σεραϊκά παραδοσιακά γιαούρτια Κρικρί και Φάρμα 20% πιο φθηνά. Κριτσίνια, κουλουράκια, τυροπιτάκια κουρού και κέικ από το φούρνο μας στο Καρβέλι 20% πιο φθηνά. Σεραϊκά κρασιά Βλαδίκα 25% πιο φθηνά. Αλλά και σεραϊκά υγρά πλυντηρίου Βέρο 3 λίτρα 20% πιο φθηνά. Και μόνο για Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Νοεμβρίου όλα τα λαχανικά 20% πιο φθηνά. Αναζητήστε το σήμα σεραϊκό προϊόν και γνωρίστε τα υψηλής ποιότητας σεραϊκά προϊόντα σε πραγματικά συμφέρουσες τιμές. Εδώ και χρόνια αγκαλιάζουμε και προωθούμε τα προϊόντα του τόπου μας. Supermarket Kansas. Εσείς δοκιμάσατε τα Babylino Pants Night Use Tested? Με πυρήνα 30% μεγαλύτερης απορροφητικότητας, ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία προστασίας. Ελεγμένη αποτελεσματικότητα κατά των διαρροών, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, κύριε Παπαμιχάλη, επειδή εσείς σήμερα δεν συμμετείχατε σε αυτή την Όχι, αυτό είναι για ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν έχει να κάνει με το φορολογικό νομοσχέδιο. Ναι. Εσείς κανονίζετε, είπαμε, μια κινητοποίηση σε επόμενες μέρες. Εμάς υπάρχει η απόφαση της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών για 48 απεργία 29 και 30 του Νοέμβρη, με μια πανελλαδική συγκέντρωση στις 30 του Νοέμβρη στην Αθήνα και στις 29 Νοέμβρη κατά τόπου σε νοσοκομεία και σε περιοχές, τέλος πάντων, ανάλογα με το τι θα επιλέξει κάθε ένωση. Η μη συμμετοχή σας προβληματίζει? Γιατί όταν προκυρήσετε απεργίες, δεν καταλαβαίνουμε αν απεργείτε, γιατί όλοι είναι στα πόστα τους οι γιατροί. Κοιτάξτε, στα νοσοκομεία υπάρχει καταρχήν το εξής. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει το προσωπικό ασφαλείας που είναι όλοι οι εφημερεύοντες γιατροί. Που αν βάλετε παράδειγμα στο νοσοκομείο Σερών, ότι οι εφημερεύοντες γιατροί πλησιάζουν του 40 και το σύνολό μας. Άρα είστε όλοι στα πόστα. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο ούτως ή άλλως. Ναι, οι συμμετοχές δεν είναι μεγάλες στην απεργία. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Αυτό που σας είπα και πριν θα αυτό πρέπει να καταλάβει. Να το εξηγήσετε γιατί δεν είναι μεγάλες οι συμμετοχές στην απεργία, ενώ όλοι έχετε το ίδιο πρόβλημα. Θα σας πω, δεν είναι για τους εξής λόγους κατά τη γνώμη μου. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια λογική ανάθεσης και θεωρούμε ότι οι συνδικαλιστές μας, το σωματείο μας θα μας λύσει το πρόβλημα χωρίς να έχουμε άλλου τύπου συμμετοχή. Το δεύτερο είναι ότι είναι μεγάλες οι απώλειες στην απεργία οικονομικές. Εντάξει. Είναι το ημερομίσθιο το οποίο χάνεις. Σκέφτεται γιατί... να χάσει το... Ναι, σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο το καθαρό σου. Γίνεται κράτηση, χάνεις από τα χρήματα τα καθαρά, χάνεις ουσιαστικά και αυτό που σου έχει κρατηθεί για την φορολόγησή σου, για την, για την ασφαλειά σου. Άρα οπότε, δεν είναι μόνο. Ναι, είναι σε εμάς, ας πούμε, η κάθε μέρα απεργίας είναι πάνω από 100-120 ευρώ κράτηση. Ποιος το κάβρος, ποιος το ζουμί. Εντάξει, ναι. Οπότε σκεφτείτε μια 48-ωρη απεργία, το τι κόστος έχει για κάποιον εργαζόμενο. Παρ' όλα αυτά, η δική μας η θέση και η άποψη είναι ότι ο εργαζόμενος δεν έχει άλλον τρόπο να διεκδικήσει πέρα από την απεργία. Σε αυτό πάλι δεν μπορώ να διαφωνήσω. Μήπως πρέπει να πάρετε και άλλους κλάδους μαζί σας. Θέλω να πω, αποφασίζετε κινητοποίηση εσείς τώρα οι γιατροί. Έχετε μιλήσει με τον επιχειρηματικό κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, τον δεν ξέρω εγώ τι, να έρθουν όχι οι διοικήσεις εκεί και να κινητοποιηθείτε, αλλά όλα τα μέλη. Αφού όλοι από εσάς περιμένουμε. Άμα δεν δουλεύετε εσείς και άμα δεν μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε εσείς, αφήστε να πάμε εμείς. Αυτό ουσιαστικά παλέψαμε να κάνουμε και τότε τον Ιούνιο, που ήταν προεκλογικά βέβαια
Με κινητοποίηση για το νοσοκομείο. Αυτό θα δούμε αύριο και με την απόφαση που θα έχει το σωματείο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μάλλον και στις 29 του μήνα. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Με την εικόνα, παράδειγμα, που βλέπετε και σήμερα, ότι ακόμα και αυτά που αφορούν τον εμπορικό κόσμο, δεν κλείσανε τα εμπορικά καταστήματα στην πόλη των Σερών, έστω και για κάποιες ώρες, για να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Είναι λίγο, πραγματικά είναι προβληματικό να περιμένουμε να μας έρθουν οι λύσεις από τον ουρανό. Δεν θα μας έρθουν οι λύσεις από τον ουρανό. Θα πρέπει εμείς να λιώσουμε τα παπούτσια μας, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να κερδίσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να έχουμε. Με άλλον τρόπο, δυστυχώς, δεν μπορούμε να έχουμε νίκες που θα είναι υπέρ του λαού. Η διοίκηση τι σας λέει, γιατί εσείς έχετε και ένα... Καλά, έχετε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε και το κηλικείο που ήθελα επίσης να σας ρωτήσω. Η διοίκηση τι σας λέει. Δηλαδή θα γίνουν προσλήψεις, λέμε. Πόσους περιμένουμε εμείς. Καταρχάς θα βγουν γιατροί για να έρθουν εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί άλλο προκήρυξη και άλλο έρχεται ο γιατρός. Περιμένουμε και έχει υπάρξει μία έγκριση για να προκηρυχτούν τρεις θέσεις άμεσα, οι οποίες έχουν να κάνουν με άγονες θέσεις από αυτές που προκηρύχθηκαν στην προηγούμενη προκήρυξη και δεν καλύφθηκαν. Θα επαναπροκηρυχτούν σε διαφορετική ειδικότητα αυτές οι τρεις θέσεις. Για τις προσλήψεις που έχουν για το 2024, δεν έχουμε εικόνα. Δεν ξέρουν, δεν μας λένε. Μήπως πρέπει να γίνει προκήρυξη ειδικά για το νοσοκομείο Σερών. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε, να σας πω κάτι, θα πρέπει να υπάρχει και το ζητάμε και συνολικά να γίνει ανοιχτή προκήρυξη. Η ανοιχτή προκήρυξη είναι ότι προκηρύσω τώρα και μένει ανοιχτή μέχρι να καλυφθεί, μέχρι κάποιος να βάλει τα χαρτιά του. Να γίνει άμεσα ανοιχτή προκήρυξη σε 35 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο Σερών για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες, να μπορούμε να λειτουργούμε με ασφάλεια και με ανθρώπινους όρους εργασίας. Και από εκεί και πέρα, ανά έτος, να καλύπτονται οι αποχωρήσεις οι οποίες έχουμε και συν 5-10 θέσεις, πόσες μπορούν να μας δώσουν καινούργιες, με ένα πλάνο ουσιαστικά τετραετίας να καλυφθούν και νέες οργανικές θέσεις. Όχι ειδικά για το νοσοκομείο Σερών προκήρυξη, αλλά ανοιχτή προκήρυξη. Ανοιχτή προκήρυξη, ναι. Μέχρι που να καλυφθούν οι θέσεις. Ανοιχτή προκήρυξη και το άλλο το οποίο ζητάμε είναι σε προκηρύξεις στις οποίες γίνονται. Και υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι βάζουν τα χαρτιά τους στην Αθήνα και δεν παίρνουν θέση γιατί είναι πάρα πολλοί. Ή στη Θεσσαλονίκη, να τους δίνεται η δυνατότητα σε κενές θέσεις οι οποίες υπάρχουν στην περιφέρεια να μπορούν να έρχονται με απλό έλεγχο των τυπικών τους προσόντων. Και όταν λέω τυπικά προσόντα, εννοώ πτυχίο, τίτλο ειδικότητας, αδιάσκεψης επαγγέλματος, να έρχονται να δουλεύουν για ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να οριστεί όπως θέλετε. Μας είναι μια πενταετία και από εκεί και πέρα να μπορούν να πάνε σε μια καινή οργανική θέση της επιλογής τους. Είναι βασικά κατά τη γνώμη μας πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να καλυφθούν οι θέσεις στην περιφέρεια και ειδικά εμείς, παρένθεση τώρα, είμαστε και από τις καλές περιπτώσεις νοσοκομείων. Έτσι. Υπάρχουν νοσοκομεία στην περιφέρεια που δεν θα πήγαινε άνθρωπος να δουλέψει γιατί οι όροι είναι άθλοι. Εντάξει, τώρα το να πας σε νοσοκομείο σε ένα νησί και να είσαι, ας πούμε, από μια ειδικότητα που μπορεί να είσαι εσύ με έναν ακόμα ή και να είσαι και μόνος σου. Θα σας πω, ας πούμε, παράδειγμα που γνωρίζω από το νοσοκομείο Στικό, που ακτινολόγος για να πάρει άδεια έπρεπε να συνεννοηθεί με ακτινολόγο από την Αθήνα, να μετακινηθεί, ο ίδιος να συνεννοηθεί, έτσι. Να μετακινηθεί ακτινολόγος από την Αθήνα για να καλύψει τις μέρες που θα πάρει άδεια και να φύγει. Πείτε μου εσείς τώρα, εκτός αν είσαι κάτοικος της περιοχής και θέλεις πας στη θυσία να μείνεις εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να πας να δουλέψεις σε και γιατί να πας και πού θα μείνεις. Ναι. Κηλικείο θα έχουμε, τι ακούτε. Κηλικείο, εμείς να σας πω την αλήθεια, έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ. Δηλαδή με αυτές τις διαμάχες οι οποίες υπάρχουν δικαστικές. Ξέρετε, γιατί σας το λέω, αν είναι να ανοίξουμε καντίνα απόξω. Νομίζω ότι θα ήταν μια ορθή λύση. Η γνώμη μου είναι και το είπα και άλλη φορά ότι επειδή κανένας δεν έρχεται στο νοσοκομείο για να πιει τον καφέ του επειδή έχει ωραία θέα. Έρχεται εξ ανάγκης να πιει τον καφέ του είτε γιατί είναι εκεί να πάρει κάποια βασικά πράγματα, είτε γιατί είναι ασθενής, είτε είναι γιατί είναι συνοδός ασθενούς. Το νοσοκομείο λοιπόν, το κηλικείο θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στο νοσοκομείο, να το λειτουργούμε με προσωπικό του νοσοκομείου και να λειτουργεί με τιμές κόστους, άντε και λίγο παραπάνω για να έχει στοιχειώδη κάποια έσοδα για να πληρώνει τους εργαζόμενούς του και να είναι αυτό. Ούτε κέρδος να περιμένουμε από το νοσοκομείο, ούτε άλλα πράγματα. Γιατί δεν θέλετε να το δώσουμε κάπου, να βγάλουμε κέρδος, μπας και πάρουμε κανένα γιατρό τώρα. Γιατί κάνετε έτσι? Είδατε εσείς τόσα χρόνια να παίρνουμε γιατρούς ή προσωπικό? Δεν παίρναμε γιατρούς όταν το ιδιώτης έδινε τα πολλά χιλιάρικα το μήνα. Δείτε λοιπόν, αν τρέξετε στο τι κάλυψη των οργανικών θέσεων είχαμε στις εποχές που είχαμε το κηλικείο, όχι. Τι κάναμε εκείνα τα λεφτά. Επίπεδο. Ρωτήστε, μάλλον τα δίναμε σε εργολάβους για να κάνουν εργολαβίες στο νοσοκομείο. Όχι, οι εργολαβίες πληρώνονται από την πολιτεία.
Από το νοσοκομείο πληρώνονται. Από την πολιτεία, από το προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Α, μάλιστα. Καλά. Όποιος θέλει να ανοίξει καντίνα έξω από το νοσοκομείο, η θέση είναι κενή. Να το έχετε υπόψη σας. Μια άδεια θα βγει. Και όπως είπε και ο κύριος Παπαμιχάλης, κανείς δεν πάει στο νοσοκομείο για να πιει καφέ. Κάτι άλλο γίνεται. Άλλη είναι η χρήση του κυλικίου σε ένα νοσοκομείο. Okay, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι ντροπή τώρα να έρχεσαι να είσαι ασθενής ή να είσαι. Τους αφήνω τους εργαζόμενους που και αυτούς θα έπρεπε να τους βάζουμε μέσα. Αλλά ένας ασθενής τώρα ή συγγενής. Σήμερα με σταματήσανε συγγενείς και μου λένε πού είναι το κυλικείο, ψάχναν να πάρουν ένα νερό οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι πραγματικά και δεν είμαστε μες στην πόλη. Τους είπα ότι δεν υπάρχει κυλικείο γιατί. Και τι τους είπατε, πάτε απέναντι. Ρωτήσανε τι έχει κοντά για να μπορέσουν να πάνε να πάρουν ένα νερό. Δηλαδή, πραγματικά, αυτά είναι τώρα αστεία πράγματα για ένα δημόσιο οργανισμό όπως είναι το νοσοκομείο Σέρων. Δεν έχω λόγια, γιατρέ μου, τι να σας πω, καλή δύναμη. Γεροί να είστε για να μας γιατροπορεύετε. Πραγματικά δεν έχω τι να πω. Περιμένουμε να δούμε την κινητοποίησή σας. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι στο πλευρό σας, ποιους θα καλέσετε καταρχάς. Πρέπει να μας καλέσετε όλους. Θα σας ενημερώσουμε αύριο μετά τις αποφάσεις και του σωματείου και θα είναι κάτι που θα αφορά το σύνολο των κατοίκων του νομού και θα πρέπει ο καθένας πραγματικά να συμμετέχει σε αυτήν την κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.